για να κάνουμε μια ενημέρωση πάνω στο θέμα του προγράμματος των νέων αγροτών, το οποίο ξεκινάει, δηλαδή έχει βγει η προκήρυξη και σε λίγο καιρό θα μπορούμε να υποβάλουμε φακέλους. Επειδή λοιπόν το ενδιαφέρον είναι αρκετά μεγάλο από ό,τι φαίνεται και ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται σωστά για να ξέρει τι ακριβώς τον περιμένει, αποφάσισα λοιπόν να κάνω αυτή την ενημέρωση εδώ στο Πολιτιστικό Κέντρο απόψε για να συζητήσουμε μαζί τις δυνατότητες και τα προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος έχει αποφασίσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό. Κύριε Χρυστοδούλο, πού μπορεί κανείς να σας βρει στην περίπτωση που δεν είναι εδώ πέρα, τι μπορούν να συμβουλευτούν από εσάς οι αγρότες και αν μπορείτε βεβαίως να τους δώσετε και πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο, έτσι, αν υπάρχει στο σελίδα ή κάτι σχετικό. Εντάξει, εμείς η επιχείρηση μας ονομάζεται AgriCenter, είναι στο 4 χιλιόμετρο από Μενούδη Βαριάς. Το βασικό μας αντικείμενο είναι η εμπορία γεωργικών φαρμάκων και εφοδίων γενικά και μηχανημάτων. Πέρα από αυτό ασχολούμαστε με την παροχή υπηρεσίας, δηλαδή με τα προγράμματα όπως είναι η μείωση της νητρορύπανσης, τα σχέδια βελτίωσης νέοι αγρότες και βιολογική γεωργία. Εκεί είμαστε κάθε μέρα από το πρωί μέχρι τις 4 η ώρα. Μπορεί ο καθένας να μας δει να μας ζητήσει οτιδήποτε θέλει, να τον συμβουλεύσουμε πάνω σε οποιοδήποτε θέμα αφορά την γεωργική του εκμετάλλευση. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα νέων αγροτών, τι είναι αυτό που προτρέπετε εσείς να κάνουν οι νέοι αγρότες? Εγώ προτείνω σε αυτούς οι οποίοι ούτως ή άλλως, έτσι και αλλιώς δηλαδή, έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν το αγροτικό επάγγελμα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι από τα λίγα που μπορεί και στέκεται και υπάρχει και προοπτική, να ενταχθούν στο πρόγραμμα γιατί θα τους βοηθήσει. Αυτούς που θα ήθελα να αποθέσω από αυτή τη διαδικασία θα είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το αγροτικό επάγγελμα και θέλουν να μπουν στο πρόγραμμα μόνο για να λάβουν το πριν, το οποίο τελικά δεν θα τους βοηθήσει, μάλλον προβλήματα θα τους δημιουργήσει στο μέλλον, εφόσον δεν κάνω αυτή τη δουλειά και επέλεξα να κάνω αυτή την κίνηση.